μετά σε συστηματικές φορολογικές παραβάσεις βρέθηκαν οι υπάλληλοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, ελέγχοντας για δεύτερη φορά μέσα σε 6 μήνες κινέζικο πολυκατάστημα στα Χανιά, το οποίο και σφράγισαν μέχρι τις 11 Ιουλίου. Η επιχείρηση όχι απλά δεν συμμορφώθηκε μετά το λουκέτο του Ιανουαρίου, αλλά συνέχισε να φοροδιαφεύγει, αποφεύγοντας να εκδίδει αποδείξεις για μεγάλο αριθμό αγορών, με το πρόσχημα μεγαλύτερων εκπτώσεων έως και 60%. Αν τα χρήματα πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πηγαίνουν, από αυτές τις κυρώσεις ή από την ομαλή λειτουργία, τότε ναι, να υπάρχουν κυρώσεις. Αλλιώς τι νόημα έχει. Περιμένετε περισσότερους ελέγχους για την πάταξη του φαινομένου σαν πολίτης? Όσες χρειάζονται. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ έκαναν φύλο και φτερό τα οικονομικά του πολυκαταστήματος. Όπως διαπίστωσαν, ακόμη και σε αγορές για τις οποίες οι καταναλωτές πλήρωναν με κάρτα, η επιχείρηση δεν έκοβε ως όφιλε και απόδειξη στην ταμιακή μηχανή, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υποσχόταν μεγαλύτερη έκπτωση για πληρωμές μετρητής και χωρίς απόδειξη. Ζητάτε απόδειξη για τις αγορές σας? Ποτέ δεν έχω μπει σε μαγαζί και να ζητάω απόδειξη. Ποτέ. Άμα μου κόψουν, την πήρα. Άμα δεν μου κόψουν, δεν την πήρα. Συνήθως, ναι. Συνήθως. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Εξαρτάται και το ποσόν. Το πολυκατάστημα που έχει καταφέρει να προσελκύσει σημαντικό ποσοστό πελατών λόγω των χαμηλών τιμών του, διαφήμιζε μεγάλες εκπτώσεις, ενώ πηγές αναφέρουν ότι στο ταμείο η έκπτωση ήταν ακόμη και της τάξης του 60%, με τα κέρδη του να είναι υψηλά λόγω της φοροδιαφυγής. Θα θέλατε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι? Θα ήθελα, αν και μέχρι στιγμής έχω διαπιστώσει ότι όλοι κόβουν αποδείξεις. Δεν το έχω δει δηλαδή αυτό σε μένα τουλάχιστον. Πρέπει καταρχήν να τη δίνουν οι επιχειρηματίες και μετά να τη ζητάμε εμείς. Όταν έρθει ο άλλος στο εστιατόριο και σου δίνει αντί για την απόδειξη το δελτίο παραγγελίας και το πληρώνεις, πρέπει να του πεις φέρε μου απόδειξη. Αλλιώς, ανάλογα, άλλες φορές αισθάνομαι ντροπή, ξέρω εγώ, άλλες φορές, αλλά πρέπει να ζητάμε. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπενθυμίζει στους φορολογούμενους ότι οφείλουν να απαιτούν την έκδοση απόδειξης σε κάθε αγορά τους και ότι δεν αρκεί η απόδειξη του POS της τράπεζας σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα.